τους αγρότες, κτηνοτρόφους, από όλους. Είναι γιατί βρισκόμαστε και στο τέλος της χρονιάς, οπότε είναι μια σειρά πληρωμών. Έχει πολλά θέματα ο κύριος Αραχοβίτσα, αλλά επειδή την ανοίξαμε την κουβέντα τώρα και είμαστε σε αυτό το κομμάτι με την Έλλη Τριανταφύλου και το ρεπορτάζ από τη Νέα Δημοκρατία. Κύριε Αραχοβίτσα, εσείς πώς το κρίνετε, πώς το μετράτε το επόμενο διάστημα? Θα αναγκαστείτε ως κυβέρνηση να ξανασκεφτείτε το ενδεχόμενο της κάλπης πιο νωρίς λόγω της συμφωνίας των Πρεσπών? Κοιτάξτε, οι εκλογές πρέπει να γίνουν για τον τόπο και αυτό δείχνουν και οι δημοσκοπήσεις, πρέπει να γίνουν στην ώρα τους. Αυτό το έχει δηλώσει και ο Πρωθυπουργός επανειλημμένα. Σε περίπτωση πρόκλησης για εκλογές νωρίτερα, ο καθένας θα πάρει και τις ευθύνες του. Γιατί το επόμενο χρονικό διάστημα θα τεθούν εκ των πραγμάτων τα μεγάλα πολιτικά διλήμματα. Πού θέλουμε να πάει η χώρα, αν θέλουμε να είναι ηγέτιδα δύναμη όπως διαμορφώνεται στα Βαλκάνια, αν θέλουμε να διαταράξουμε αυτή τον κομβικό ρόλο που παίζει στη διεθνή πολιτική σκηνή, από τη μία με τη Ρωσία σήμερα, με την Κίνα, με τις Ηνωμένες Πολιτείες, στην Ευρώπη πια ακούγεται διαφορετικά η φωνή μας, αν θέλουμε να διαταράξουμε μια τέτοια πορεία τη στιγμή που διαμορφώνεται, εδώ ο καθένας θα πάρει και τις αποφάσεις του. Και για την Νέα Δημοκρατία ξέρουμε ότι δεν την ενδιαφέρει η θέση της χώρας στη διεθνή σκακέρα, την ενδιαφέρει η επάνωδό της στην εξουσία. Να. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Να. Αλλά όλες οι υπόλοιπες πολιτικές δυνάμεις θα πρέπει να τοποθετηθούν και να βρεθούν μπροστά στα διλήμματα. Να κάνω και εγώ μια ερώτηση πάνω σε αυτό που είπε η Μάριο τώρα. Εάν γίνουν οι εκλογές μέχρι το Μάρτιο, θα έχει προλάβει να έχει τελειώσει η συνταγματική αναθεώρηση ή πάει η άλλη Βουλή? Κοιτάξτε, θα προλάβει, δεν το ξέρω, δεν το γνωρίζω. Και εγώ το νομικό κομμάτι δεν το γνωρίζω και δεν μπορώ να τοποθετηθώ. Ωστόσο, βρίσκεται στη διαδικασία. Σύντομες εκλογές και η συνταγματική αναθεώρηση. Βρίσκεται στη διαδικασία εξέλιξης μια συζήτηση στη Βουλή. Αν θα έχει προλάβει να ολοκληρωθεί ή δεν θα έχει προλάβει να ολοκληρωθεί, σε ενδεχόμενο που εγώ νομίζω δεν υπάρχει τέτοιο ενδεχόμενο, γιατί όλες οι πολιτικές δυνάμεις θα δείξουν τη σοβαρότητα που απαιτείται. Αυτό είναι νομικό ζήτημα που δεν το γνωρίζω. Πώς το κρίνετε τώρα, κύριε Αραχοβίτη, για τις υπόλοιπες πολιτικές δυνάμεις, διαχωρίζοντας τη Νέα Δημοκρατία την αξιωματική αντιπολίτευση ότι έχει αυτή τη θέση, αλλά και ούτε το κοινάλι είναι μαζί σας στη Συμφωνία των Πρεσπών και το ποτάμι, κατά κάποιους βουλευτές που ήταν θετικοί, φαίνεται τώρα ότι αμφιταλαντεύονται μετά την εξέλιξη αυτή και το ξεχύλωμα που κάνει ο Ζάεφ όταν περάσει τη συμφωνία. Ο Ζάεφ κι αυτός χρησιμοποιεί μια ρητορική στο εσωτερικό του, η οποία παρασύρεται ο Ζάεφ και η ρητορική του από το λαϊκισμό που επικρατεί και στη χώρα του. Καλό είναι οι λαϊκίστικες φωνές και στο δικό μας, στη δικιά μας χώρα και στην γειτονική χώρα να μπουν στην άκρη, να επικρατήσει ο σοβαρός λόγος, να δούμε ποια είναι τα ωφέλη, ποιοι είναι οι κίνδυνοι και να προχωρήσουμε έτσι. Και ο κύριος Ζάεφ από την άλλη πλευρά δεν πρέπει να παρασύρεται σε τέτοιες δηλώσεις, γιατί όντως δυναμητίζουν ένα κλίμα που είχε διαμορφωθεί. Πρέπει να το καταλάβει και αυτός και αν πραγματικά επιθυμεί να προχωρήσει η Συμφωνία των Πρεσπών, που ήταν ένα πολύ καλό πλαίσιο ομολογουμένος και βήματα μπροστά από το 2008. Αν επιθυμεί και ο κύριος Ζάεφ να προχωρήσουμε σε αυτή την οδό που χαράχτηκε, θα πρέπει να ξανασκεφτεί και αυτός τι λέει. Μάλιστα. Γιατί δεν τα λέει μόνο στο εσωτερικό του ακροατήριο. Mm-hmm. Αυτά που λέει ακούγονται παντού, σε όλο τον κόσμο. Πάντως, εδώ μας έστειλε μια τηλεθεάτρια τώρα ότι στα Σκόπια, στην πρωτεύουσα της Φύρων, δίνουν κάτι μαγνητάκια που η Μακεδονία είναι με πρωτεύουσα τα Σκόπια και είναι η Ποιος τα δείχνει, ποιος τα δίνει αυτά τα μαγνητάκια? Στα Σκόπια, διάφοροι. Διάφοροι και εδώ δείχνουν διάφορα, και εκεί δείχνουν διάφορα. Απλώς, εντάξει, το λέω και όχι, εμείς το αναφέρουμε γιατί είμαστε αναγκασμένοι να το αναφέρουμε. Αυτό είναι, επιβεβαιώνει αυτό που σας λέω, ότι ο λαϊκισμός και στις δύο πλευρές των συνόρων φουντώνει και δεν είναι καλός ο λαϊκισμός. Το άσχημο είναι ότι όσο πηγαίνουμε και προς τις ευρωεκλογές, βλέπουμε ότι λαϊκίστικες φωνές και σχήματα και μορφώματα που ήταν στο περιθώριο, βλέπουμε ότι παίρνουν το χώρο τους. Και αυτό δεν είναι καλό. Και δεν είναι καλό και για το δικό μας το αντικείμενο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Λοιπόν, ας περάσουμε στα δικά σας θέματα, γιατί έχουν έρθει και πολλά ερωτήματα. Πάρα πολλά. Έχω καταγράψει 5 εδώ πέρα. Θα δούμε πώς θα απαντηθούν από αυτά. Δεν είναι λίγα. Ναι, τα έχω συμπυκνώσει. Δεν γίνεται αλλιώς. Δεν θα τελειώσουμε ούτε αύριο. Λοιπόν, πότε θα δοθεί, λέει, η δεύτερη δόση από τις βασικές ενισχύσεις?
η εκαθάριση, η εξόφληση της βασικής ενίσχυσης, mm-hmm. συν την πράσινη ενίσχυση, συν τους νέους αγρότες, συν το εθνικό απόθεμα, θα δοθούν την εβδομάδα 17 με 20, ή την Παρασκευή 17 ή τη Δευτέρα 19 με 20 του μήνα. Αυτές τις μέρες θα πιστωθούν, δηλαδή σε λογαριασμούς. Θα πιστωθούν σε λογαριασμούς. Τώρα όσον αφορά, επειδή είπατε για νέους αγρότες, υπάρχει εδώ ένας τηλεθεατής μας. Είμαι νέος αγρότης. Τον περασμένο μήνα είχατε πει ότι θα βάλετε το 70% των επιδοτήσεων και βάλατε έναντι. Δεν μπορώ να πληρώσω, μας γράφει πετρέλαιο, λοιπάσματα κλπ. Και αναγκάζομαι να δανειστώ από την τράπεζα με 13% επιτόκιο. Μισό λεπτό. Τον Οκτώβριο. Δεν έχει χρήματα προφανώς ο άνθρωπος για να κάνει τις καλύψεις υποχρεώσεις και πάει στην τράπεζα. Και στην τράπεζα, ξέρετε, υπάρχει. Το επιτόκιο είναι στα ύψη. Είναι μέσα. Κατανοητή η αγωνία του τηλεθεατή, ωστόσο στις 26 Οκτωβρίου δόθηκε το 70% της βασικής ενίσχυσης, όπως έχουμε δικαίωμα από τον κανονισμό. Όχι υποχρέωση, έχουμε το δικαίωμα. Εμείς το εξαντλήσαμε το δικαίωμα, δώσαμε το 70% της βασικής ενίσχυσης. Ένα τώρα, είπε. Όχι. Το 70%. Το 70% της βασικής ενίσχυσης. Και τώρα πάμε στην εξόφληση, το υπόλοιπο 30%. Συν την πράσινη, συν το εθνικό απόθεμα, συν τους νέους. Άρα ο άνθρωπος αυτός θα πάρει μέχρι 20. Εκεί μέχρι τις 20 του Δεκέμβρη θα έχει την εξόφληση, την εκαθάριση. Για τα υψηλά επιτόκια και για τους αγρότες, τα υψηλά επιτόκια. Εδώ είναι το μεγάλο πολιτικό πρόβλημα, το κενό που μας άφησε το ξεπούλημα της αγροτικής τράπεζας. Μετά το ξεπούλημα της αγροτικής τράπεζας, που στην ουσία χρηματοδοτούσε όλη την πρωτογενή παραγωγή και τη μεταποίηση αγροτικών προϊόντων, έχουμε ένα τεράστιο κενό. Την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε το Επιμελητήριο Λακωνίας και με τους εξαγωγείς και μεταποιητές μία σύσκεψη. Το μεγάλο του ζήτημα, και όχι μόνο αυτόν, αλλά και όλων των ανθρώπων της παραγωγής, είναι ο τρόπος χρηματοδότησης της παραγωγής ακριβώς. Δημιουργούμε χρηματοδοτικά εργαλεία, δημιουργούμε το εργαλείο των μικροπιστώσεων, δημιουργούμε από διάφορα ταμεία ή συνεργασίες με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων χρηματοδοτικά εργαλεία, προσπαθώντας να ξεπεράσουμε αυτό το κενό. Αυτό που λέτε δημιουργούμε, γιατί εγώ τα ακούω, όταν ακούω δημιουργούμε, θα κάνουμε, φτιάξουμε. Όχι, όχι, δεν θα κάνουμε. Αυτοί οι άνθρωποι τώρα που πρέπει να πάνε να πάρουν δάνειο δεν για να αρχίσουν τις καλλιέργειες. Μην ξεχνάτε ότι έχουμε μόνο 4 μήνες που βγήκαμε από την σκληρή επιτροπή. Yeah. Προσπαθούμε λοιπόν σε αυτό το πολύ μικρό διάστημα όλα αυτά τα εργαλεία να τα αναπτύξουμε. Κύριε Υπουργέ, ήδη με τις τράπεζες. Ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι τώρα θα πάνε να φτιάξουν τα χωράφια τους. Ναι. Θα πάνε να τα οργώσουν, θα πάνε να τα φτιάξουν, να τα σπείρουν για να κάνουν παραγωγή. Και αυτό χρειάζεται. Αν οι άνθρωποι αυτοί δεν μπορούν να πάνε να πάρουν λιπάσματα, χρειάζεται πετρέλαιο. Δεν μπορούν να πάρουν λιπάσματα. Γι' αυτό το λοιπόν ακριβώς έχουμε δώσει μια πολύ μεγάλη βάση στην έγκαιρη και χρονοπρογραμματισμένη εξόφληση των πληρωμών, που μέχρι τέλος του χρόνου, εκτός από αυτά που είπαμε μέχρι τώρα, συνολικά θα πιστωθούν στους παραγωγούς πάνω από 1.200.000.000. Είναι και τα προγράμματα de minimis. Το ένα ήδη το ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός για τους κτηνοτρόφους. Έχουμε καθαρίσεις παλαιών προγραμμάτων από το 13 ακόμα, 13, 14, 15, 16, μάλλον και 12. Και 12, από το 12 εκαθαρίζουμε παλιά προγράμματα, τα οποία θα πιστωθούν μέχρι τέλος του χρόνου συνεχόμενες πιστώσεις. Ήταν η επόμενη αυτό ερώτηση. Τι θα γίνει με τις ενισχύσεις που χρωστά το Υπουργείο από το 14. Έτσι, μπράβο. Αυτές λοιπόν στο μεγαλύτερο βαθμό θα εξοφληθούν φέτο. Τώρα, αυτές τις μέρες. Τι ποσοστό μιλάμε, πάνω από 60%. Εξαρτάται τα προγράμματα. Κάποια προγράμματα θα εξοφληθούν στο 100%. Κάποια θα εξοφληθούν σε μικρότερο ποσοστό. Υπάρχει ένα ζήτημα με κάποια τα οποία έχουν και νομικές δυσκολίες, γιατί είναι τις προηγούμενες συνανελημμένες υποχρεώσεις προηγούμενης προγραμματικής περίοδου. Mm-hmm. Προσπαθούμε να βρούμε περισσότερο νομικούς τρόπους παρά χρήματα. Πρώτα είναι το νομικό. Να το λύσουμε έτσι ώστε να μπορέσουμε να πληρώσουμε, να εξοφλήσουμε και αυτά. Μια που αναφερθήκατε για 12, 13, 14, έτσι. Στους κτηνοτρόφους, κύριε Ραχοβίτη, μας λέτε για αυτή την έκτακτη οικονομική ενίσχυση, σε ποιους πάει και με ποια κριτήρια. Αφορά λοιπόν γύρω στις 45.000 κτηνοτρόφους, 44.990 τόσους 45.000 κτηνοτρόφους, όπως ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός και από τα Καλάβρητα, αφορά πάνω από 8.100.000 θηλυκά παραγωγικά ζώα που το 2017 παρέδωσαν έστω και ένα κιλό γάλα,
το διευρύνουμε, και για μονάδες που έχουν τουλάχιστον 20 ζώα. Αφορά το 2017 η παράδοση του ενός κιλό γάλακτος. Γιατί με το 18 αφενός δεν έχει κλείσει η χρονιά, αφετέρου υπάρχουν άλλα ζητήματα. Και ταυτόχρονα... Έχει να κάνει είναι... και η περιοχή που βρίσκονται, γιατί ακούσαμε για απομακρυσμένες περιοχές. Ορεινές, μειονεκτικές και νησιωτικές, είπε ο Πρωθυπουργός, δίνοντας βάρος αυτές. Αλλά και οι παιδινές θα πάρουν. Δεν είπε ο Πρωθυπουργός ότι δεν θα πάρουν. Έδωσε βάση στις περιοχές που το έχουν μεγαλύτερη ανάγκη. Να το ξεκαθαρίσουμε. Και αυτά μέχρι πότε είναι να δοθούν αυτά τα χρήματα, γιατί ακούσαμε για σύντομα. Θα δοθούν πολύ πριν τα Χριστούγεννα. Ενδεχομένως και τέλος. Τώρα είναι 7 του μήνα. Είναι η επόμενη εβδομάδα. Πολύ πιθανό να πιστωθούν μέχρι την επόμενη εβδομάδα. Ναι. Ναι. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Συνεχίζουμε τώρα τις ερωτήσεις. Λοιπόν, ό,τι άλλο θέλετε και ό,τι μπορούμε να λύσουμε. Λοιπόν, έχετε στα σχέδιά σας να αλλάξετε τις προϋποθέσεις για τις νέες άδειες φύτευσης αμπελών? Είναι συγκεκριμένη ερώτηση, γιατί την κάνω όμως για ένα συγκεκριμένο λόγο. Είναι αγρότης ο τηλεθεατής που μας το έχει στείλει και έχει κάνει αίτηση για να φυτέψει αμπέλη 4 χρόνια. Και έχει βαθμολογία 3,5. Ναι. Ό,τι μας πει. Εγώ δεν γνωρίζω την βαθμολογία 3,5. Αλλά το να έχω κάνει αίτηση 4 χρόνια για να κάνω μια καλλιέργεια και να μην μπορώ να την κάνω, κάτι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι έχουμε περιορισμούς από το πρόγραμμα. Το αμπέλι είναι, λόγω του κανονισμού του ίνου, δεν είναι ελεύθερη καλλιέργειά του. Δεν μπορεί ο καθένας να φυτέψει όσα αμπέλια θέλει. Και όπου θέλει. Και όπου θέλει. Έχουμε λοιπόν συγκεκριμένα δικαιώματα φύτευσης που λέμε. Για να πάρουν τα δικαιώματα φύτευσης. Τη βαθμολογία 3,5 που λέει. Για να πάρει κάποιο τα δικαιώματα φύτευσης, πρέπει να έχει, να συγκεντρώνει μια βαθμολογία πάνω, μέχρι να, και πάει με σειρά κατάταξης, μέχρι να εξαντληθούν τα στρέμματα που είναι διαθέσιμα. Με τα κριτήρια που υπήρχαν μέχρι τώρα, είναι γεγονός ότι κάποιοι αποκλείονταν, ευνοούσε κάποιους άλλους. Αλλάζουμε τα κριτήρια από το νέο έτος, για τα νέα δικαιώματα δηλαδή, έτσι ώστε να είναι πιο, να αλλάξουμε την κατανομή. Αυτοί οι άνθρωποι που μέχρι τώρα δεν μπορούσαν να πάρουν, να ευνοήσουμε περισσότερο αυτούς, και αυτοί που ήταν στην κατηγορία που βαθμολογούμε, ανασυντάσσουμε τέλος πάντων τα κριτήρια. Οπότε το 2019 ο τηλεθεατής σας θα ξανακάνει αίτηση και θα εξεταστεί με τα νέα κριτήρια. Πέμπτο χρόνο. Αν δεν έχουμε τα κριτήρια, δεν μπορούμε να κάνουμε και διαφορετικά. Ξέρετε κάτι, πριν από αρκετό καιρό είχαμε εδώ παρουσιάσει και είχε δείξει πολύ ενδιαφέρον ο κόσμος για αυτή την ενοικίαση δημόσιας γης για καλλιεργητές. Μπορούμε λίγο τώρα, μια που σας έχουμε σήμερα εδώ, να δώσουμε έτσι πιο αναλυτικά το πλαίσιο? Βεβαίως. Πρόκειται για την ενεργοποίηση του νόμου 4061 του 2012, ο οποίος από τότε έχει μείνει ανενεργός. Και είχαμε συνεχείς παρατάσεις σε αυτούς που είχαν δοθεί οι εκτάσεις πριν τον νόμο. Τώρα λοιπόν, με την υπουργική απόφαση του Οκτωβρίου, είπαμε ότι ο νόμος θα εφαρμοστεί. Την αρμοδιότητα για την κατανομή, για την εφαρμογή του νόμου, την κατανομή είτε με κριτήρια, που αυτή είναι η διαδικασία που προτιμούμε, είτε με πληστηριασμό, με διαγωνισμό ας πούμε, την τρέχουν οι διευθύνσεις αγροτικής ανάπτυξης και οικονομίας των περιφερειών. Έχουν δοθεί οι απαραίτητες οδηγίες στις διευθύνσεις, έτσι ώστε να προχωρήσουν, να ικανοποιήσουν τις αιτήσεις που γίνονται. Υπάρχει για αυτές τις εκτάσεις. Έχουν ξεκινήσει τεράστιο, οι αιτήσεις, έτσι. Οι ΔΑΟΚ δουλεύουν. Δουλεύουν, και μπορώ να πω και να τις ευχαριστήσω και δημόσια. Κάνουν μια σπουδαία δουλειά σε ένα, αν θέλετε, ασφιχτικό χρονικό περιθώριο που έχουν, γιατί οι εκτάσεις θα πρέπει να κατανεμηθούν μέχρι το αργότερο τον Απρίλιο, που θα ξεκινήσουν οι νέες δηλώσεις του ΟΣΔΕ, έτσι ώστε να δηλώσουν εκεί είναι τα χωράφια. Είναι 5 ευρώ το αντίτιμο για το στρέμμα και είναι, υπάρχει ένα όριο διάθεσης? Αν πάμε στρέμματα με πληστηριασμό, υπάρχει ένα ποσό που θα πρέπει να πληρωθεί. Μπορούμε να πάμε όμως με κριτήρια, όπου η διανομή θα γίνει με βάση τα κριτήρια που θέτει η περιοχή, ο νόμος. Να είναι κάτοικος της περιοχής, να είναι σε ηλικία νεότερη. Έχουμε, αυτό τι σημαίνει, έχει, δεν θα πληρώσουν αντίτιμο ή ότι... Όχι, το αντίτιμο θα πληρωθεί, είναι συμβολικό όμως, δεν έχει να κάνει, δηλαδή δεν είναι το πρόβλημα και αυτό. Και για πόσα από χρόνια νοικίαση, είναι, κυρία Ραχοβίτη, αυτή είναι καμία σχέση. Είναι πενταετής. Είναι πενταετής. Είναι πενταετής. Ναι, ναι. Και σε περιπτώσεις μπορεί να είναι και πιο μακροχρόνια, αν πρόκειται για μόνιμες φυτεύσεις ή μόνιμες εγκαταστάσεις. Και δύο σύντομες ακόμη. Θέλουμε και δύο σύντομες. Να πούμε και δύο σύντομες. Δεν γίνεται αλλιώς. Δηλαδή, αλήθεια σας λέω, αν δείτε τι έχει έρθει, είναι απίστευτο. Να πούμε όμως και για τις συντάξεις δύο πράγματα. Μισό λεπτό. Ναι, θα μας πείτε. Νέα αγρότης λέει από την Κοζάνη, είναι από το 2013 η τηλεθεατριά μας. Έχουν καταστροφές σε καλλιέργειες, μιλιές και κερασιές και έχουν κάτι υπόλοιπα από 17 και 18. Θα τα πάρουν?
Μιλάμε για τα υπόλοιπα του 17 και του 18. Και του 18. Ήδη υπογράφτηκε το 10% που έμενε να διαθέσει ο ΕΛΓΑ. Υπογράφτηκε, είναι στα χέρια του ΕΛΓΑ. Φυσικά και αυτό μέχρι τέλος του χρόνου θα έχει μπει στους λογαριασμούς. Το 18 είναι μια νέα χρονιά. Έχουν γίνει εκτιμήσεις στις ζημιές αυτές και θα πληρωθούν στη συνέχεια. Πάμε λίγο για τις συντάξεις. Πάμε για τις συντάξεις. Ξέρετε ότι όπως ανακοίνωσε και ο κύριος Πετρόπουλος, 620.000 αν θυμάμαι, αντί να δουν μειώσεις θα δουν αυξήσεις. Αντί να δουν μειώσεις θα δουν αυξήσεις. Κανένας δεν θα δει μειώσεις. Αλλά έχουμε και για τους αγρότες. Οι αγρότες οι οποίοι βγήκαν μετά τον περίφημο νόμο Κατρούγκαλο που τόσο κατηγορήθηκε, θα δουν αυξήσεις και αυτοί. Οι αγρότες λοιπόν. Τι περίπου αύξηση θα δουν, γιατί οι αγροτικές συντάξεις είναι μικρές. Ανάλογα τις εισφορές που έχει πληρώσει, ποια κλάση ήταν ο καθένας. Ο μέσος όρος θα είναι χαμηλός γύρω στα 8 με 10 ευρώ. Ωστόσο, οι μεγαλύτερες συντάξεις που είχαν περισσότερα χρόνια πληρώσει, η αύξηση θα είναι αρκετά μεγαλύτερη. Έτσι. Στις μικρότερες που είναι σχεδόν οι ελάχιστοι, στην ελάχιστη το ποσό θα είναι χαμηλό. Ωστόσο, όχι μόνο δεν θα είναι μείωση, που ούτως ή άλλως δεν θα είχαν μείωση οι αγρότες γιατί δεν έμπαιναν στον υπολογισμό, θα δουν και αύξηση. Και αυτό από αρχές του χρόνου. Εγώ ήθελα να σας κλείσω έτσι και λίγο πιο ευχάριστα. Στην Κάλυμνο, όπως ανακοίνωσε και ο Πρωθυπουργός, είχαμε τη διάσωση του πρώτου καϊκιού, του παραδοσιακού καϊκιού, το οποίο το υιοθέτησε. Το πρόγραμμα αυτό που είναι. Ναι, είναι ένα ναι. Καταστρέφει τα ξύνινα καϊκιά, μάλιστα. Ήταν ένα πρόγραμμα για την απόσυρση αλλιευτικών σκαφών. Και πρημοδοτεί το παραγωγός, ο αλλιέας, για να παραδώσει το σκάφος του, να καταστραφεί. Τώρα. Από εδώ και πέρα, και ευχαριστώ για τις υπηρεσίες που δούλεψαν εντατικά από τον Οκτώβρη και τον Νοέμβρη, γιατί χωρίς τη σκληρή δουλειά τους δεν θα είχαμε αποτέλεσμα. Το πρώτο σκαρί, λοιπόν, παραδοσιακό, υιοθετήθηκε και εκτίθεται στην Κάλυμνο, στην ιχθυόχθηση Σκαλά της Καλύμνου, υιοθετημένο από τον Οργανισμό Κεντρικών Αγορών. Να μην και κάτι χώρα, να βλέπουμε κάτι παλιό, να υπάρχει. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Δεν γίνεται να πολλά, βέβαια. Εμείς και για το πρόγραμμα του Πρωθυπουργού που έχει αγροτοδιατροφή. Έχουν στείλει πολλά και για καταστροφές που έχουν γίνει, αν θα δοθούν αποζημιώσεις. Θέλω να ζητήσουμε συγγνώμη, δεν γίνεται. Ναι, γιατί αυτοί οι άνθρωποι. Σας ευχαριστώ και εμείς τη διάθεσή σας. Να είστε καλά. Λοιπόν, φεύγει ο κύριος Σαραχοβίτς και μέχρι να έρθει ο Δημήτρης Σουαπόκης να συζητήσουμε για τη Γερμανία και τη διαδοχή της Μέρκελ στο κόμμα της, στο ΣΥΝΤΕΓΟΥ. Πάμε πάλι μέχρι τη Θεσσαλονίκη. Για άλλο λόγο αυτή τη φορά, για ένα λόγο που έχει να κάνει με τα Χριστούγεννα αλλά και τα παιδιά, αφού ένα χριστουγεννιάτικο δέντρο από κουτιά αγάλακτος στήθηκε από τους γιατρούς του κόσμου. Είναι ένα μήνυμα που δείχνει μια ανάγκη. Καλημέρα λοιπόν στην Φρόσο Βαρβάρα, τη συνάδελφο, και την καλεσμένη της, την κυρία Σοφία Γκαρανέ, η οποία είναι μέλος των γιατρών του Καλή κόσμου. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα. Εμείς εδώ στη Θεσσαλονίκη σήμερα στολίζουμε ένα δέντρο από γάλα ευαπορέ. Στολίζουμε το δέντρο με πράξεις έμπρακτης αγάπης.